Δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και ιστορική, είναι και θρησκευτική πρόκληση. Η απόφαση που αναμένεται σε σχέση με το καθεστώς της Αγίας Σοφιάς και την αλλαγή στο καθεστώς και τη μετατροπή του σε τζαμί. Λοιπόν, το Συμβούλιο Επικρατείας ανακοινώνει σήμερα και περιμένουμε όλοι με αγωνία να ακούσουμε, αν και ο τουρκικός τύπος στις τελευταίες ημέρες έχει προδιαθέσει ήδη το κλίμα και υποδεικνύουν ότι η απόφαση θα είναι τελικά προς την αλλαγή χρήσης του ιστορικού και θρησκευτικού αυτού πολιτιστικού μνημείου και με βάση την UNESCO. Πάμε να συζητήσουμε με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, είναι μαζί μας για το θέμα αυτό ειδικά, ζήτησαμε την παρέμβασή του. Μακαριότατε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μακαριότατε, αν και ακόμη δεν έχουμε την απόφαση, όλα υποδεικνύουν ότι η τουρκική κυβέρνηση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, κορυφώνοντας γενικότερα τις προκλήσεις, που δεν είναι μόνο μια πρόκληση που αφορά τον θρησκευτικό και ελληνικό κόσμο, αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Η Εκκλησία της Κύπρου πώς τοποθετείται και αν υπάρχει κάποιο περαιτέρω διάβημα που μπορεί να γίνει και από δικής μας πλευράς, μακαριότατε. Να σας πω, ό,τι και να πούμε εμείς δεν θα μας ακούσουν. Οι Τούρκοι τις απόψεις μας τις ξέρουν πολύ καλά. Αυτό που θα κάνουν και πιστεύω ότι θα ξανακάνουν την Αγία Σοφία μουσουλμανικών τέμενος, εκείνοι που θα χάσουν θα είναι οι Τούρκοι, Τουρκία. Ναι. Όλοι οι χριστιανοί, μόλις ακούσουν ότι έγινε ξανά τέμενος, θα βλέπουν υπογωνίαν πλέον την Τουρκία. Πιστεύω ότι όσοι θα ήθελαν να πάνε να επισκεφθούν την Αγία Σοφία, περισσότεροι δεν θα θέλουν πλέον να πάνε να τη δουν. Ναι. Δεν θα θέλουν να βγάλουν τα παπούτσια τους για να μπουν να δουν την Αγία Σοφία ως θέμενο. Ναι. Διότι δεν θα αφήνουν τους χριστιανούς οι Τουρκοί να μπαίνουν με τα υποδήματα τους μέσα σε θέμενος. Ο Φερρυπίν όταν επήγα εγώ, επήγα να πω και στο Λετζαμί. Αλλά μου είπε να βγάλεις τα παπούτσια και είπα δεν επιθυμώ να πω. Το ίδιο θα κάνουν και με την Αγία Σοφία. Δηλαδή πιστεύω ότι η πρώτη που θα υποστεί βλάβη εντός εισαγωγικών θα είναι αυτή η Τουρκία. Ναι. Από όψος πολιτικής όλα τα έθνη θα την κακίσουν. Δηλαδή και οικονομικά θα υποστεί ζημιά και πολιτικά θα υποστεί ζημιά και από πάσης απόψεως θα ζημιωθεί. Ναι. Εμείς θα λυπηθούμε, εντάξει, δεν θα πάθουμε τίποτε. Η Αγία Σοφία προς πείσμαν όλων θα στέκει εκεί μέσα στους αιώνες και θα διδάσκει τους πάντες. Είναι ο πολιτισμός των χριστιανών μας, είναι έναν εκεί μνημείων που στέκει τόσους αιώνες ασάλευτον εκεί πέρα και θα παραμείνει. Να πάει να τη χαλάσουν, δεν θα τη χαλάσουν. Ναι. Δεν νομίζω. Και ό,τι και να πούμε εμείς, οι Τούρκοι δεν θα μας λάβουν υπόψη. Ναι. Μακαριότατε, να σας ρωτήσω, επειδή μέσα στα πολλά σενάρια που μεταδόθηκαν μέσα από τις δημοσιεύσεις και την αρθρογραφία στον τουρκικό τύπο, είναι και η μετατροπή όχι ολόκληρου του οικοδομήματος, μέρος αυτού σε τζαμί και να διατηρηθεί το ιστορικό μουσείο, ένα μέρος. Και πάλι η προτροπή σε αυτή την περίπτωση τι είναι. Ακόμη και αν παραμείνει ένα κομμάτι από αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα, δεν θα πρέπει να το επισκέπτονται οι χριστιανοί, λέτε. Δεν μπορεί ένα κομμάτι να είναι αρχαιολογικός χώρος, ένα κομμάτι να είναι μουσουλμανικό τέμενος. Η Αγία Σοφία είναι ενιαίος χώρος. Ναι. Αυτόν τον ενιαίον χώρο τον θέλουν και για προσευχή των μουσουλμάνων. Έφερα και παράδειγμα την εκκλησία της Παναγίας στο Παρίσι, ότι είναι και εκκλησία, είναι και αρχαίο μνημείο. Ναι. Συνδυάζεται.
οι εκκλησίες μας και μάλιστα οι παλιές εκκλησίες ταυτόχρονα είναι και χώρος επισκέψιμος ως μουσείο. Mm-hmm. Μια αρχαία εκκλησία, όχι στην καμπούρα της αιώνες πολλούς και ως μνημείων εκκλησιαστικών, αλλά και από τεχνικής απόψεως είναι μια τέχνη, αλλά είναι και από όψεως θρησκείας ένας χώρος θρησκευτικός που ο χριστιανός με πολύ ευλάβεια πηγαίνει να το επισκεφθεί. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει για την Αγία Σοφία. Ναι. Πάει εκεί για να δει την ιστορία, τη Ρωμαϊκή, μια αυτοκρατορία που εκράτησε πάνω από 1000 χρόνια, πήγαινε στην ιστορία. Ό,τι και να κάνουν οι Τούρκοι, η Αγία Σοφία πήγε στην ιστορία. Δεν μπορούν να την βγάλουν από την ιστορία. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Μακαριότατε, επειδή υπάρχει και η άποψη από κάποιους όπως διατυπώνεται και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας, σε ό,τι αφορά τον ευρύτερα τον σεβασμό προς τα ιστορικά θρησκευτικά μνημεία. Γιατί λένε να σεβαστούμε εμείς, αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση σήμερα, και να διατηρούμε ή να συντηρούμε σε ελληνικό έδαφος ένα τουρκικό τζαμί. Αν θέλετε να απαντήσετε, να τοποθετηθείτε επί αυτού. Να σας πω. Οφείλουμε σεβασμό στην θρησκεία όλων. Είναι μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Σεβόμεθα την πίστη τους. Σεβόμεθα όλους τους ανθρώπους mm-hmm. που εγεννήθησαν μέσα στην πίστη των προγόνων τους και τους σεβόμεθα. Δεν εχθρευόμεθα κανένα. Αυτή η συνένεση έπρεπε να υπάρχει παγκόσμια και έπρεπε να το σεβαστούν και οι Τούρκοι. Και μάλιστα προχθές είχα πει, έχουμε χριστιανικές εκκλησίες που έχουν και τοιχογραφίες μέσα, mm-hmm. που τις έπιασαν οι Τούρκοι κατακτητές, τις έκαναν τζαμιά, ευρίσκονται σήμερα σε ελεύθερες περιοχές και όταν έγινε εισβολή θα μπορούσαν θαυμάσια με τους πρόσφυγες που είχαμε mm-hmm. να τις κάνουμε, διότι θέλαμε εκκλησίες να χτίσουμε και μπορούσαμε να τις κάνουμε ξανά εκκλησίες να λειτουργούμε μέσα. Mm-hmm. Σεβαστήκαμε όμως, παρόλο που είναι ελληνικές οι εκκλησίες mm-hmm. έχουν και τοιχογραφίες μέσα. Και επειδή σε κάναν τζαμιά, είπαμε να σεβαστούμε. Ναι. Και δεν θεωρούμε σήμερα ότι είναι μεν εκκλησίες, αλλά επειδή έγιναν τζαμιά, είναι αρχαιολογική χώρη. Mm-hmm. Θα σου πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μακαριότατε, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Υγεία σας. Καλή συνέχεια.